Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα και γιατί μας αξιώνει σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε κάθε ζήτημα ή θέμα ή ερώτηση που σας απασχολεί και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε ακόμη μια φορά να πούμε και να σας βεβαιώσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ή δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών. Ούτε υποστηρίζουμε για την αλήθεια, δεν είμαστε ούτε διδάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε θεολόγοι. Αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, το Λόγο του Θεού όπως είναι γεγραμμένος, γιατί θεωρούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, αψευδής και ο μόνος Λόγος που μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά που μπορούν να γεννηθούν στην καρδιά, στην ψυχή του ανθρώπου. Σήμερα θα αρχίσουμε με τον αγαπητό Θανάση Βάντσης. Θανάσης Βάντσης. Διαβάζω. «Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Θεός εις τον αιώνα. Παρακαλώ πείτε μου, πόσο καιρό έμεινε ο Κύριος στον Άδη από το μεσημέρι της Παρασκευής ως το πρωί της Κυριακής είναι 3 μέρες και 2 νύχτες. Γιατί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο ίδιος ο Ιησούς λέγει ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης 3 ημέρες και 3 νύχτες. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει βασκανία. Πώς εξηγείτε το τι σας εβάσκανεν. Γαλάτες 3 πρώτο εδάφιο. Τρίτον, τι ήταν η ευχή που ο Απόστολος Παύλος Πράξεις Γιώτα Ήτα 18 έκαμε. Αν ήταν εντολή του νόμου, ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν πλέον υπό τον νόμο. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό το εδάφιο δικαιολογεί τα τάματα. Έχουν δίκιο? Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ευχαριστούμε εμείς το Θεό για σένα και σένα, αγαπητέ Θανάση, για τα ερωτήματα τα οποία έστειλες. Θα αρχίσουμε με τη χάρη του Χριστού από το πρώτο ερώτημά σου. Πόσο καιρό έμεινε ο Κύριος στον Άδη από το μεσημέρι της Παρασκευής ως το πρωί της Κυριακής είναι 3 μέρες και 2 νύχτες. Γιατί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Ιωταβήτα 40 ο ίδιος ο Ιησούς λέγει ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης 3 ημέρες και 3 νύχτες. Να διαβάσουμε το εδάφιο αγαπητέ Θανάση Ιωταβήτα 40. Μάλλον θα διαβάσω από το 38. Τότε, Ιωταβήτα 38, τότε απεκρίθησαν την έσεκ των γραμματέων και φαρισαίων λέγοντες, «Διδάσκαλε, θέλουμε να είδομεν σημείο από σου». Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείον ζητεί και σημείον δεν θέλει δοθεί εις αυτήν, ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Διότι όσο Ιωνάς ή το εν την κοιλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης 3 ημέρες και 3 νύχτες. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν αναφέρει πραγματικά ότι ο Ιωνάς ήταν στο κήτος, στην κοιλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες. Συνεχίζει όμως ο Λόγος του Θεού, συνεχίζουν τα λόγια του Ιησού Χριστού λέγοντας ούτω θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου, για τον εαυτό του μιλάει, εν τη καρδία της γης 3 ημέρες και 3 νύχτες. Εν τη καρδία της γης. Δηλαδή στον Άδη. Από εδώ φαίνεται, δεν ξέρω με πόση
με πόσο απόλυτο τρόπο ότι ο Άδης είναι στην καρδιά της γης. Και δεν φαίνεται μόνο βέβαια από εδώ. Στη γραφή και αλλού βλέπουμε τους ανθρώπους που αντιστάθησαν στον Μωυσή, τον Κορέ, τον Δοθάν, των Αβυρών, οι οποίοι, όπως μας λέγει η γραφή, άνοιξε η γη και ζώντες τους κατάπιε ο Άδης. Στον Άδη δεν υπάρχει μέρα, υπάρχει μόνο νύχτα. Μάλιστα, ο Κύριος μας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όταν αναφέρεται για τον Λάζαρο, για την Ανάσταση του Λαζάρου, ομολογεί και διαβάζουμε μέσα από το κατά Ιωάννη, όπως είπαμε, Ευαγγέλιον, να το βρούμε, μισό λεπτό, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, διαβάζω, απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 αιώρε της ημέρας, εάν τις περιπατεί εν την ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Άρα λοιπόν το βέβαιο είναι ότι στον Άδη, στην καρδιά της γης, δεν υπάρχουν ημέρες. Δεν υπάρχουν οι 12 ώρες της ημέρας, παρά μόνο υπάρχουν οι 12 ώρες της νύχτας. Και θα διαπιστώσουμε ότι πραγματικά έμεινε 3 φορές το 12, 36 ώρες μέσα στην καρδιά της γης ο Κυριός μας. Πέθανε στις 3 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, μέχρι τις 24 ώρες τη σημερινό μέτρημα της ημέρας είναι 9 ώρες και 24 ώρες το Σάββατο, 33 ώρες και στις 3 η ώρα το πρωί που ανεστήθη, 36 ώρες. 36 ώρες δια 3 είναι 12 ώρες. 12 ώρες νύχτας. Γιατί στον Άδη, στην καρδιά της γης, δεν υπάρχει ημέρα. Και ακριβώς 36 ώρες, 3-12, 36 ώρες, παρέμεινε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά της γης. Είναι μια απάντηση η οποία είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Στη δική μου την καρδιά έχει δοθεί ανάπαυση, γιατί είναι πραγματικά ένα θέμα, ένα ζήτημα, όπου πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί. Είναι μια απάντηση λοιπόν που απαντάει στην ψυχή μου. Εύχομαι, πιστεύω, ελπίζω να απαντάει και στη δική σου την ψυχή. Πάντοτε όμως ισχύει η παρακάτω παρατήρηση. Σε όσες απαντήσεις δίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι είναι σωστές. Επαναλαμβάνω ότι απαντάμε σαν μαθητές του Ιησού Χριστού και όχι σαν διδάσκαλοι καθηγητές, σαν μαθητές που μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι το βλέπουμε. Αν κάποιος άλλος έχει διαφορετική άποψη, είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να μας την στείλει, όχι μόνο σε αυτό το ερώτημα, σε οποιοδήποτε άλλο ερώτημα, και εμείς θα την διαβάσουμε και θα προσπαθήσουμε και πάλι να τη σχολιάσουμε, ελπίζοντας να χρησιμοποιούμε και πιστεύοντας και προσπαθώντας να χρησιμοποιούμε πάντα το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες και αγαπητέ Θανάση, ότι πράγματι ο Ιωνάς παρέμεινε στην κοιλία του Κήτους 3 μέρες και 3 νύχτες και πραγματικά ο Κύριος μας παρέμεινε στην καρδιά της γης 3 νύχτες, αλλά όχι 3 ημέρες γιατί δεν υπήρχαν. Άρα λοιπόν 3 μέρες και 3 νύχτες είναι αληθώς, μόνο που οι ημέρες, ώρες της ημέρας στην καρδιά της γης δεν υπάρχουν. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη σου ερώτηση. Υπάρχει βασκανία. Πώς εξηγείται το εδάφιο Γαλάτες γάμα 1, τι σας εβάσκανε? Να διαβάσουμε, πράγματι είναι γραμμένο, να το βρούμε και από μέσα να το διαβάσουμε, αγαπητέ Θανάση. Εδάφιο γάμα 1. Ο ανόητοι Γαλάτες, τι σας εβάσκανε, ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια εσείς έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διαγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας.
Υπάρχει λοιπόν βασκανία, πώς εξηγείτε το τι σας εβάσκανε? Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν μάγοι που κάνουν μάγια, υπάρχουν παϊδοί, υπάρχουν όλες αυτές οι μαγείες, οι ανταποκριτές των δαιμονίων. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όπως υπάρχουν τα παιδιά του Θεού, έτσι υπάρχουν και τα παιδιά του διαβόλου. Και όπως υπάρχουν οι εκλεκτοί του Θεού, υπάρχουν και οι εκλεκτοί του διαβόλου. Και όπως υπάρχει το έργο του Θεού, υπάρχει και το έργο του διαβόλου. Και όπως υπάρχουν οι δυνάμεις και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Θεού, έτσι υπάρχουν και οι δυνάμεις των πνευμάτων της πονηρίας. Μαγείες, βασκανίες, μαγκανίες. Και δεν θα αναφερθούμε γιατί τα ξέρουμε κιόλας. Όλα αυτά, τα οποία όμως δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε, ότι υπάρχουν. Υπάρχει ο διάβολος, οι δούλοι του, τα παιδιά του, οι συνεργάτες του, τα μέσα με τα οποία εργάζεται. Είναι ισχυρός, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μπορεί και δεν είναι εύκολα το διάβολο, πλανάει εύκολα τον άνθρωπο. Ο διάβολος μπορεί και πλανάει εύκολα τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η Γραφή τον αποκαλεί Θεό του κόσμου τούτου, βασιλιά και άρχοντα του κόσμου τούτου. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχει ο Χριστός, τον οποίον απέστειλε ο Θεός. Επειδή τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, έχισε το Άγιο αίμα του και συνέτριψε με το θάνατό του την κεφαλή του διαβόλου και έδεσε το διάβολο, ο οποίος είναι δεμένος, αλλά για τα παιδιά του Θεού. Γιατί υπήρξε άνθρωπος αναμάρτητος. Και ο νόμος του Θεού είναι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο Ιησούς όμως ο Ναζωραίος δεν αμάρτησε και πέθανε αδίκως. Δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, αλλά πέθανε κατά το θέλημα του Θεού για τις αμαρτίες τις δικές μας. Ώστε όποιος άνθρωπος κοιτάξει στο Σταυρό, επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού, ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε είναι γραμμένο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Από πάσης αμαρτίας. Δεν υπάρχει αμαρτία που το αίμα του Ιησού Χριστού δεν την καθαρίζει και δεν αγιάζει τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο όμως που μετανοεί για τις αμαρτίες του, εξομολογείται τις αμαρτίες του στον Θεό μόνο, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, εξομολογείται τις αμαρτίες του, παρετείται από τις αμαρτίες του και ο Θεός τον ελεεί και με το αίμα του Ιησού Χριστού τον αγιάζει και τον καθαρίζει. Να διαβάσουμε αυτό όμως και από το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου, το πρώτο κεφάλαιο και το 8 εδάφιο. «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Εάν όμως ομολογώμεν τας αμαρτίας μας, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει ημάς όλες μας τις αμαρτίες και να καθαρίσει εμάς από όλες μας τις αδικίες. Εάν είπομεν ότι δεν αμαρτήσαμεν, ψεύστη κάνουμε τον αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει μέσα μας. Τεκνία, ταύτα σας γράφω, για να μην αμαρτήσετε. Και αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Άρα λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν όλες οι δυνάμεις του εχθρού δεν έχουν καμία ισχύ και κανένα αποτέλεσμα πάνω στον άνθρωπο ο οποίος επικαλείται το όνομα του Χριστού, ιδιαίτερα στον άνθρωπο που έχει αναγεννηθεί,
έχει φύγει από την εξουσία του σκότους και τον έχει μεταφέρει ο Χριστός στο θαυμαστό αυτού φως. Καμία εξουσία δεν μπορεί να τον αγγίξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τον στοχεύει με τα βέλη του τα πεπειρωμένα για να τον πλανήσει, για να τον φοβήσει, για να τον δελεάσει, να τον κοροϊδέψει και να τον απομακρύνει από το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, από την πίστη του Χριστού, που είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Χριστό και στα λόγια του, στο Ευαγγέλιο του, από τον αγιασμό και από την καθαρότητα. Άρα λοιπόν βασκανία υπάρχει, αλλά στα παιδιά του Θεού δεν έχει καμία εξουσία και καμία δύναμη. Αλλά όχι μόνο στα παιδιά του Θεού, και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στους αριθμούς, και θέλω να το διαβάσω εκεί που ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στον Βαλάμ και στον Βαλάκ. Ο Βαλάμ, θυμάστε, ήταν ένας προφήτης του Θεού, ο οποίος όμως πλανήθηκε από το διάβολο και από τους βασιλείς, από τον βασιλιά των Μωαβιτών, ο οποίος του πρόσφερε δώρα, πλανήθηκε η καρδιά του, προτίμησε τη δόξα και τα δώρα από τον βασιλιά του Μωάβ και έτσι έχασε την παρουσία του Θεού. Όμως προφήτευσε και προφήτευσε τότε λέγοντας «Βεβαίως ουδε μία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ και ουδε μία μαντεία δεν ισχύει κατά του Ισραήλ». Που ο Ιακώβ και ο Ισραήλ ήταν ο λαός του Θεού τότε, ο εκλεκτός λαός του Θεού τότε, ο περιούσιος λαός του Θεού τότε, στον οποίον εμπιστεύθηκε, το μόνο λαό στον οποίο ο Θεός εμπιστεύθηκε το λόγο του. Δεν τον έκλεξε το λαό Ισραήλ, αν και τον έκλεξε, αλλά τον δημιούργησε το λαό του Ισραήλ, μέσα από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ο λαός Ισραήλ είναι δημιούργημα του Θεού από έναν άντρα πίστεως. Τον Αβραάμ και στη συνέχεια τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ο Ιακώβ είναι ο Ισραήλ, και τα 12 παιδιά του που είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ. Και τον έκλεξε ώστε μέσα από αυτόν τον λαό, τον οποίο ο ίδιος δημιούργησε, στον οποίο έδωσε το όνομά του, μέσα σε αυτόν τον λαό ο Θεός εμπιστεύθηκε το λόγο του, γι' αυτό και τους αποκάλεσε «Θεοί είστε εσείς», και όπως είπε ο Χριστός, εάν είπε «Θεοί είστε εσείς» σε αυτούς που εμπιστεύθηκε το λόγο του ο Θεός, πόσο μάλλον μπορώ να πω εγώ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι είμαι ο Θεός ο αληθινός, όταν αμφισβήτησαν τη θεότητα του Ιησού του Ναζωραίου οι Φαρισαίοι. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Θανάση, και στη δεύτερη ερώτησή σου θα μπορούσαμε να αναφερθούμε καθαρά ότι βεβαίως υπάρχει βασκανία και μαγεία και μαντεία και όλα αυτά τα αποκρίσεις δαιμονίων, όλα αυτά τα οποία ακούγονται και φαίνονται και στη Γραφή, όπως η μάγισσα που κάλεσε τον υποτιθέμενο Σαμουήλ για λογαριασμό του Σαούλ που τον ζήτησε, αλλά ένα δαιμόνιο ήλθε. Υπάρχουν, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουν καμία εξουσία, ούτε μάγια, ούτε βασκανίες, ούτε μαντίες, ούτε οποιοδήποτε κακό, και αν προσπαθήσει να κάνει ο διάβολος με τους δούλους του, με τους ανθρώπους του, στα παιδιά του Θεού, τα οποία είναι ελευθερωμένα, πραγματικά ελευθερωμένα, από τον Ιησού Χριστόν, καθώς έδεσε το διάβολο για να ελευθερώσει τους δικαίους αιχμαλωτιστέντες, είναι ελευθερωμένα λοιπόν και ελεύθερα τα παιδιά του Θεού, και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν αμαρτήσουν, που θα αμαρτήσουν, γιατί αν είπαμε ότι αμαρτία δεν κάναμε, τον εαυτό μας πλανούμεν, όμως άμεσα μετανοούν, εξομολογούνται τις αμαρτίες τους στον Κύριο Ιησού Χριστό, επικαλούνται και ζητάνε το αίμα του Ιησού Χριστού, και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτούς από κάθε αμαρτία, καθώς υπάρχει παράκλητος και ηλασμός υπέρ ημών ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος στα δεξιά του Πατρός, ο οποίος μεσητεύει υπέρ ημών. Συνεχίζουμε, αγαπητέ φίλε, τώρα με Θανάση, με την τρίτη σου ερώτηση. Διαβάζω. Αν ήταν εντολή του νόμου, τι ήταν η ευχή που είχε ο Απόστολος Παύλος, Πράξεις Ιώτα Ήτα 18,
Αν ήταν εντολή του νόμου, ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν πλέον υπό τον νόμον. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό το εδάφιο δικαιολογεί τα τάματα. Έχουν δίκιο? Ναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Ο δε Παύλος, αφού προσέμεινε έτη ημέρας ικανάς, αποχαιρετήσα στους αδελφούς εξέπλευσεν εις την Συρία και μετά αυτού η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού εξήρισε την κεφαλία και χρειές, διότι είχεν ευχή. Είχε κάνει λοιπόν μια ευχή και να δούμε τι είναι η ευχή αυτή που είχε κάνει τότε ο Απόστολος Παύλος μέσα από το Λόγο του Θεού και ακούοντας στον νόμο πράγματι. Διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμή, του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης Αριθμή. «Και λάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν ανήρ, υγιεινή, ευχηθεί, ευχήν Ναζιραίου, διαναφιερωθεί στον Κύριον». Υπήρχε λοιπόν η δυνατότης, αλλά και η προτροπή του νόμου, του Μωυσέως, στους ανθρώπους του λαού Ισραήλ, να αφιερώσουν τον εαυτό τους κάποια χρονική περίοδο, θα μπορούσε και για όλη τους τη ζωή, αλλά κάποια μικρή χρονική περίοδο να την αφιερώσουν στο Θεό, γενόμενοι Ναζιραίοι, που Ναζιραίο σημαίνει αφιερωμένος εις τον Θεό. Και αυτό το οποίο απαιτείτο για την αφιέρωσή του στο Θεό τότε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν, διαβάζω το 3 εδάφιο, «Θέλει εγκρατεύεστε από ίνου και από σίκερα και δεν θέλει πει ή όξος ξύδι από ίνου ή ξύδι από σίκερα, ούτε θέλει πει ότι είναι κατασκευασμένον από το σταφύλι, ούτε θέλει φάγει σταφύλι πρόσφατον, ούτε παλαιόν σταφίδα. Επίσης, όλες τις ημέρες της αφιερώσεώς του δεν θα φάγει τίποτα που να προέρχεται από το αμπέλι, ούτε από το φλοιό της σταφύλης, ούτε τον κόκο αυτής. Δεύτερον, όλες τις ημέρες της ευχής της αφιερώσεως αυτού δεν θέλει περάσει ξηράφιον επί της κεφαλής αυτού, έως σου πληρωθώσιν η ημέρα τας οποίας ευχήθη στον Κύριον. Άγιος θέλει είστε. Αφήνουν τα στρίχας της κόμης κεφαλής αυτού να αυξάνονται. Το επόμενο. Όλες τις ημέρες της αφιερώσεως αυτού εις τον Κύριον δεν θέλει εισέλθει σε πεθαμένο. Δεν θέλει μολυνθεί ακόμη για τον πατέρα του, για τη μητέρα του, για τον αδελφό του, για την αδελφή του όταν αποθάνωσε. Επειδή η προς τον Θεό αφιέρωση αυτού είναι επί της κεφαλής αυτού. Πάσας λοιπόν τα σημέρα της αφιερώσεως αυτού θα είναι άγιος εις τον Κύριον. Και αν κάποιος πεθάνει ξαφνικά πλησίον αυτού και μολυνθεί η κεφαλή της αφιερώσεως αυτού, τότε θέλει ξυρίσει την κεφαλή αυτού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού, εις την εβδόμην ημέραν θέλει ξυρίσει αυτήν. Και αφού περάσουν οι μέρες που είχε υποσχεθεί στο Θεό να είναι αφιερωμένες στον Θεό, χωρίς να ξυρίζεται, χωρίς να τρώει, χωρίς να προσεκίζει νεκρούς ή να μολύνεται από οτιδήποτε κάθαρτο, τότε πηγαίνει στο ναό, προσφέρει το δώρο του και διαβάζω από το 18 εδάφιο «Και ο Ναζιραίος τότε θέλει ξυριστεί την κεφαλήν της αφιερώσεως αυτού εις τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα λάβει τα στρίχα της κεφαλής της αφιερώσεως αυτού και θα επιθέσει επί του πυρός υποκάτω της ειρηνικής θυσίας». Και από τότε θα είναι ελεύθερος της αφιερώσεως του για να ζει πάντοτε φυσιολογικά. Αυτή λοιπόν είναι η ευχή που έκανε ο λαός Ισραήλ μέσα από το Λόγο του Θεού και αυτή την ευχή έκανε, λέει η Γραφή, και ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω όμως και από το 21 κεφάλαιο, ΚΑΑ κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, από το 17 εδάφιο θα διαβάσω για να δούμε όλη την ιστορία από την αρχή. «Και αφού ήλθαμε στα Ιεροσόλυμα, με τα χαράς δεχτήκανε ημάς οι αδελφοί μας. Την επόμενη δε ημέρα πήγε ο Παύλος μαζί μας προς τον Ιάκωβο και ήλθαν όλοι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Και ασπαστής αυτούς, ο Απόστολος Παύλος, διηγεί το καθέναν έκαστον όσα ο Θεός έκαμε μεταξύ των εθνών δια της διακονίας αυτού. Εκείνοι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον
δηλαδή η πιστή από την εκκλησία των Ιερουσαλήμων όπου ποιμένα ήταν ο Ιάκωβος, και είπαν προς αυτόν: «Βλέπεις, αδελφέ μου, πόσε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων, ή την εσεπίστευσαν και πάντες είναι ζηλωτές του νόμου». Μυριάδες εκ των Ιουδαίων που πίστευσαν και παρέμειναν ζηλωτές του νόμου. Και συνεχίζει: «Έμαθον δε αυτοί περί σου ότι διδάσκεις όλους τους μεταξύ των εθνών Ιουδαίους να αποστατήσουν από του Μωυσέως, λέγω να μην περιτέμνωση τα τέκνα αυτών, μηδέν να περιπατώσει κατά τα έθιμα». Έμαθαν λοιπόν ότι διδάσκεις στους Ιουδαίους των εθνών να αποστατήσουν από το Μωυσή, να μην περιτέμνονται ούτε αυτοί ούτε τα τέκνα τους, και να μην περπατούν κατά τα έθιμα του Μωσαϊκού νόμου. Πράγμα το οποίο δεν είναι αλήθεια, όπως θα δούμε παρακάτω. Ποτέ δεν είπε στους Ιουδαίους ο Παύλος να μην περιτέμνονται, αλλά μάλιστα τους είπε: «Όπως σας βρήκε ο Θεός, έτσι να μείνετε. Σας βρήκε στον νόμο, να παραμένετε στον νόμο. Σας βρήκε έξω από τον νόμο, να παραμένετε έξω από τον νόμο», και το εξηγεί παρακάτω. 22 εδάφιο. Τι είναι λοιπόν, συνεχίζει ο Ιάκωβος στην εκκλησία των Ιερουσαλήμων. «Μέλη βεβαίως να συναχθεί μεγάλο πλήθος, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες. Κάμε λοιπόν τούτο το οποίο σου λέγομεν. Ευρίσκονται ανάμεσά μας 4 άντρες, οι οποίοι έχουν ευχή εφέ αυτών», την ευχή των Ναζιραίων. «Παράλαβε αυτούς και καθαρίστητη και εσύ με ταυτόν», κάνουν ευχή, «και δαπάνησον δι' αυτούς, δια να ξυριστώσει την κεφαλήν και να γνωρίσουν όλοι ότι δεν υπάρχει ουδέν εκ των όσων έμαθαν περί σου, αλλά ακολουθείς και εσύ φυλάτων των νόμων». Σαν Ιουδαίος ακολουθείς τον Χριστό φυλάτων των νόμων. Γι' αυτό έκανε και ευχή. Και συνεχίζει στο 25 εδάφιο ο Ιάκωβος: «Περί δε των εθνών τα οποία επίστευσαν, εμείς εγράψαμεν, αποφασίσαντες να μην φυλάτωσι μηδέν τιούτων, αλλά μόνο να απέχωσιν από του ιδωλωθήτου, του αίματος, του πνιχτού και της πορνείας». Άρα λοιπόν υπάρχουν οι χριστιανοί, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι παραμένουν στον νόμο, φυλάττουν τα έθιμα του νόμου, οι χριστιανοί που πιστεύουν δηλαδή στον Χριστό εκ των Ιουδαίων, και περπατούν έτσι όπως τους βρήκε ο Θεός, σαν Ιουδαίοι εν Χριστώ Ιησού. Αλλά οι εκ των εθνών πιστοί, όπως είμαστε εμείς, εντολή έχουμε από το Θεό να απέχουμε μόνο, διαβάζω, «περί δε των εθνών», πάλι στο 25 εδάφιο, «τα οποία επίστευσαν, εμείς οι Απόστολοι εγράψαμεν αποφασίσοντες να μη φυλάτωσιν μηδέν από αυτών των εθήμων του νόμου, παρά μόνο να απέχωσι από του ιδωλωθήτου και του αίματος και πνικτού και πορνείας». Υπάρχουν λοιπόν οι χριστιανοί των εθνών, οι οποίοι δεν χρειάζονται τάματα, και ιδιαίτερα του Ναζιραίου, είναι ελεύθεροι από τον νόμο, γιατί ο Χριστός τους βρήκε εκτός νόμου, και η εντολή από το Λόγο του Θεού είναι να φυλάτονται από ειδωλόθητα, προφανώς και είδωλα, από αίμα, να μην τρώνε αίμα, από πνιχτού, ζώου και από πορνείας. Αυτές είναι οι εντολές που έδωσε ο Θεός στους χριστιανούς, τους εκ των εθνών. Στους χριστιανούς των εκ των Ιουδαίων και Ισραηλιτών, ο Λόγος του Θεού λέγει: «Βλέπεις πόσε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων, οι οποίοι επίστευσαν και δέχτηκαν τον Χριστό, και όλοι αυτοί είναι ζηλωτές του νόμου. Και συκοφάντησαν τον Απόστολο Παύλο, ότι πήγαινε και δίδασκε μεταξύ των εθνών στους Ιουδαίους, που δεν το έκανε, να αποστατήσουν από του Μωυσέως, να μην περιτέμουν τα τέκνα αυτών και να μην περιπατώσει κατά τα έθιμα αυτών».
Είναι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, Απόστολος των Εθνών, που κήρυξε το Ευαγγέλιο στα έθνη, αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι Ιουδαίος και να φυλάτει και τις εντολές του νόμου του Μωυσή και τα έθιμα των Ισραηλιτών. Όπως όλοι οι χριστιανοί εξ Ιουδαίων, σε αντίθεση με τους χριστιανούς που είναι εκ των εθνών, οι οποίοι είναι ελευθερωμένοι από όλα αυτά και δεν θέλει ο Θεός να επιστρέψουν πάλι στα παλιά στοιχεία, όπως διαβάσαμε και στην επιστολή προς Γαλάτας, και το ξαναδιαβάζω πάλι από το 3ο κεφάλαιο και το 1ο εδάφιο προς Γαλάτας επιστολή. Λοιπόν, ο ανόητοι Γαλάτες, τι σας σεβάσκανε, οι Γαλάτες στην εθνική, τι σας σεβάσκανε ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια εσείς έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας. Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας, εξ έργων νόμου ελάβετε το Πνεύμα το Άγιον ή εξ ακοής της πίστεως. Τόσον ανόητοι είστε, αφού εσείς αρχίσατε με το Πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα. Εις μάτιν επάθατε τόσα, αν μόνο εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν ως της χορηγής σε εσάς το Πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάνει αυτά ή εξ ακοής πίστεως. Άρα λοιπόν μας ελευθέρωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, χρησιμοποιώντας τη διδαχή των Αποστόλων, και μάλιστα τώρα καθώς διαβάζουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, μας ελευθέρωσε από τις υποχρεώσεις του νόμου του Μωυσή εμάς τους εξ εθνών. Όμως τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς ο Θεός τους θέλει να παραμένουν πιστοί σε αυτά τα οποία επιστώθησαν από τον Μωυσή και από τους πατέρες τους. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τέλειωσε, η εκπομπή μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας, στα δικά σας μηνύματα και email, ερωτήματα και ζητήματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από την καρδιά μας, κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.